Πάμε τώρα να μάθουμε τι καινούριο έχουμε για την υπόθεση, που σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και αφορά τους πυροβολισμούς οι οποίοι έπεσαν στην Ομόνοια. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, μιλάμε για ένα τζιπ το οποίο γάζωσε άνδρα που βρίσκονταν σε καφετέρια. Ακριβώς αυτό. Ένα τζιπ λοιπόν πέρασε από το σημείο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν ήταν ένας ο επιβάτης του τζιπ ή πολλοί. Πάντως πυροβόλησαν τον συγκεκριμένο άνδρα ο οποίος βρισκόταν σε καφετέρια. Και έχει γίνει γνωστό ότι, όπως είπαμε, ο συγκεκριμένος άνδρας είναι αλβανικής καταγωγής. Είχε αποφυλακιστεί το 2018 μετά από 15 χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία. Είναι εκτός κινδύνου, όπως είπαμε, νοσηλεύεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η προανάκριση για να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Άρα ξαναλέμε ότι ο συγκεκριμένος ήταν το θύμα της επίθεσης. Ήταν 15 χρόνια στη φυλακή. Έτσι ακριβώς. Για ανθρωποκτονία. Είχε αποφυλακιστεί το 2018. Άρα αυτή τη στιγμή εξετάζουν δύο την νέα αστυνομία. Εάν ήταν για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, αν υπήρχε βεντέτα και να γυρίσουν πίσω το χρόνο ποιον είχε δολοφονήσει, τι σχέσεις είχε με την οικογένεια του θύματος και το άλλο είναι αν είχε εμπλοκή σε άλλες παραβατικές δραστηριότητες. Πάντως, ένα έχουμε να πούμε. Ότι εδώ μιλάμε για ένα, από ό,τι φαίνεται, συμβόλαιο θανάτου, το οποίο δεν το πέτυχαν η επίδοξη δολοφόνου, η επίδοξη δολοφόνη της επίθεσης. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας για να εντοπιστούν από κάμερες το πού πήγαν οι δράστες ή ο δράστης, πώς διέφυγαν ή διέφυγε. Συγκεντρώνεται αυτή τη στιγμή οπτικό υλικό, όπου αυτό το οπτικό υλικό έχει τεράστια σημασία για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, τι ακριβώς έχει συμβεί. Δυστυχώς, ξαναλέω, η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο. Και όχι μόνο αυτό. Πριν λίγες ώρες είχαμε και μια ληστεία, ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για να καταλάβετε το τι γίνεται, για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πυροβολισμοί στην Ομόνοια.